Okay. Καλησπερίζουμε την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι μεγάλη, μεγάλη χαρά και τιμή που έχουμε μαζί μας την Δόκτωρα Ξένια Χατζιωάννου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Penn State University στην Αμερική, στην Πενσιλβένια. Είναι καθηγήτρια διδακτικής της γλώσσας. Η Ξένια είναι δικό μας παιδί, παρά από πολλές απόψεις. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές εδώ σε εμάς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταπτυχιακά στο University of Florida. Έκανε ένα συγκλονιστικό διδακτορικό για την διδασκαλία της λογοτεχνίας, χρησιμοποιώντας και τη διδακτική της λογοτεχνίας και τη συμμετοχή των παιδιών, χρησιμοποιώντας εθνογραφικές μεθόδους. Πράγμα που αποτελούσε τη μεγάλη μεθοδολογική πρωτοτυπία της έρευνάς της. Είναι πιστή εθνογράφος, πρέπει να πω. Και αυτό αποτελεί μία από τις μεγάλες συνεισφορές της στο χώρο και στον κλάδο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι πολλαπλά και δεν αφορούν μόνο τη διδακτική της γλώσσας, αλλά αφορούν και τη διδασκαλία παιδιών με διπλωσία και την παιδική λογοτεχνία, ιδιαίτερα τις πιο μοντέρνες εκφάνσεις της, όπου συνδυάζουν πολυτροπικές αναπαραστάσεις του νοήματος. Φυσικά έχει διευθύνει πολύ μεγάλα ερευνητικά προγράμματα και έχει, να μην τα παριθμίσουμε όλα, και έχει δημοσιεύσει σε πάρα πολλά έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει γράψει προσφάτως το βιβλίο Translanguaging for Emerging Bilinguals, σε συνεργασία με την Dan Lingfu και τον Ζιού, και είναι αντιπρόεδρος του Children's Literature Assembly του National Council of Teachers of English στην Αμερική, και εκδίδει μαζί με συνεργάτριες ένα blog παιδικής λογοτεχνίας εκπληκτικό, το CLA Blog, το οποίο θα βάλουμε link για να μπορέσετε να το βρείτε. Και έχει πάρα πολλές άλλες ερευνητικές συνεργασίες, οι οποίες δεν έχουμε το χρόνο νομίζω να παριθμίσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο για την ομιλία. Οπότε, χωρίς να πω περισσότερα, να καλωσορίσουμε την Ξένια, και είναι μεγάλη, μεγάλη χαρά μας που είσαι μαζί μας απόψε, Ξένια. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ όλους εσάς που αποφασίσατε να περάσετε την Παρασκευή βράδυ μαζί μου απόψε. Όπως είπε η κυρία Τσιπλάκου, είμαι Ξένια Χατζιωάννου, μεγάλωσα στην Κύπρο και είναι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά που μιλώ μαζί σας απόψε. Θα αρχίσω το share τώρα της... ναι, εδώ είμαστε. Ωραία. Ελπίζω να μπορείτε να δείτε τα slides και όπως είπε η κυρία Τσιπλάκου, μαγνητοσκοπείται η ομιλία και επίσης τα slides μπορώ να τα στείλω αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε email, το οποίο θα έχω στο τέλος της παρουσίασης. Λοιπόν, όπως είπε η κυρία Τσιπλάκου, το θέμα της σημερινής ομιλίας αφορά τις σχέσεις πολυτροπικότητας στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία. Αρχίζοντας, θεωρήσα ότι καλή ιδέα να ορίσω την πολυτροπικότητα, παρόλο που είμαι σίγουρη ότι αρκετοί από εσάς ήδη ξέρετε για την πολυτροπικότητα. Όταν μιλούμε για πολυτροπικότητα, εννοούμε τη χρήση δύο ή περισσότερων τρόπων για τη δημιουργία ενός κειμένου. Και όταν μιλάμε για τρόπο, για σημειωτικό τρόπο, εννοούμε ένα σύστημα επικοινωνίας μηνυμάτων μέσω συμβόλων. Τέτοιοι τρόποι είναι, για παράδειγμα, η προφορική γλώσσα, η γραπτή γλώσσα, η εικόνα, οι κινούμενες εικόνες, η μουσική, ο χορός, ακόμα και οι χειρονομίες. Και όταν δύο ή περισσότερους από αυτούς τους τρόπους συνδυάζονται για να δημιουργηθεί ένα κείμενο με την ευρεία έννοια του κειμένου, όχι απλά γραπτό κείμενο που βρίσκουμε σε βιβλία ή σε ιστοσελίδες, αλλά και άλλα πολιτισμικά αντικείμενα τα οποία συνδυάζουν δύο ή περισσότερους από αυτούς τους τρόπους για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο κείμενο. Όταν σκεφτόμαστε για την πολυτροπικότητα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η πολυτροπικότητα είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας παρά η εξαίρεση της εμπειρίας γραμματισμού του σύγχρονου ανθρώπου.
Αν σκεφτείτε, για παράδειγμα, τα κείμενα με την ευρεία έννοια, όπως είπα προηγουμένως, που είχατε στην εμπειρία σας την εβδομάδα που πέρασε, και όταν τα κοιτάξετε λίγο προσεκτικά, θα δείτε ότι τα πιο πολλά, αν όχι όλα από αυτά τα κείμενα, είναι πολυτροπικά. Για παράδειγμα, βλέπουμε πολυτροπικότητα στα εγχειρίδια, στα σχολικά εγχειρίδια, με εικόνα, με διάγραμμα, με γραπτό λόγο. Βλέπουμε πολυτροπικότητα στις διαφημίσεις, για παράδειγμα, σε αυτή τη διαφήμιση του Jeep. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο. Ουσιαστικά λέει, το Jeep μπορεί να σας πάρει εκεί που θέλετε να πάτε, όπου θέλετε να πάτε. Και από τη μια μεριά, όταν το δεις από τη μια μεριά, βλέπεις το κεφάλι μιας καμιλοπάρδαλης. Όταν γυρίσει ανάποδα, βλέπεις το κεφάλι ενός βλέπεις ένα πιγκουίνο. Με ουσιαστικά, προσπαθώντας ουσιαστικά να δώσει το μήνυμα ότι με το τζιπ μπορείς να πας όπου θες. Έτσι, οπότε παίζει πολυτροπικότητα εκεί πέρα και είναι παντού σε όλες τις διαφημίσεις που συμβαίνει αυτό. Πολυτροπικές είναι και οι ιστοσελίδες τις οποίες χρησιμοποιούμε, στις οποίες προφανώς έχουμε γραπτό κείμενο, έχουμε εικόνα, έχουμε hyperlinks, έχουμε πολλές φορές κινούμενες εικόνες και άλλο οπτικό ακουστικό υλικό. Όπως επίσης και οι εμπειρίες μας στο διαδίκτυο, γενικότερα εμπειρίες μας στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα στο YouTube και τα βίντεο που είναι εκεί πέρα και η σελίδα του YouTube, η πλατφόρμα είναι πολυτροπική. Όπως επίσης και οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους επικοινωνούμε μεταξύ μας, όπως για παράδειγμα τα SMS, είναι πολυτροπικά, κυρίως με τη χρήση των emojis. Οπότε, έχοντας υπόψη μας ότι η πολυτροπικότητα είναι όντως ο κανόνας παρέ η εξαίρεση στις εμπειρίες γραμματισμού του σύγχρονου ανθρώπου, θα περίμενε κανείς ότι η ιδέα της πολυτροπικότητας θα ήταν κεντρική σε όλες τις διδακτικές πράξεις και γενικά στη διδακτική και σχολική διδακτική, πρακτική και σχολική εμπειρία των παιδιών. Εν τούτης, ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι σχολικοί γραμματισμοί παραμένουν ουσιαστικά λογοκεντρικοί, με τον γραπτό λόγο να έχει προτεραιότητα και κάπως τον προφορικό να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με όλους τους άλλους τρόπους που υπάρχουν. Και είναι πολύ και βλέπουμε, έχουμε αποδείξεις, τέλος πάντων ενδεικτικό, ότι βλέπουμε τους άλλους τρόπους ως δευτερεύοντες, ως διακοσμητικούς. Γιατί, για παράδειγμα, τα εικονογραφημένα βιβλία εγκαταλείπονται πάρα πολύ νωρίς για τα μικρά παιδιά. Τα βλέπουμε να χρησιμοποιούνται για πολύ μικρά παιδιά, αλλά μετά πολύ γρήγορα προσπαθούμε να σπρώξουμε τα παιδιά προς μυθιστορήματα και άλλα βιβλία τα οποία δεν έχουν εικονογράφηση. Ή ακόμα στη διδακτική της γλώσσας, ακόμα και για πολύ μικρά παιδιά, μετακινούμαστε πάρα πολύ νωρίς από το πολυτροπικό γραπτό κείμενο στο μονοτροπικό, με μόνο γραπτό λόγο, και απλά έχουμε τη ζωγραφιά, την εικονογράφηση ως μια ζωγραφιά που κάνουμε στο τέλος, αν έχουμε χρόνο, και πολύ συχνά μετά την πρώτη τάξη δεν το βλέπουμε καν αυτό. Και ακόμα και όταν προσπαθούμε πολύ συχνά να έχουμε πολυτροπικά κείμενα στη σχολική εμπειρία των παιδιών και καλούμε τα παιδιά να φτιάξουν πολυτροπικά κείμενα, να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα στα πλαίσια του μαθήματος, αυτό που αξιολογείται συνήθως δεν είναι οποιοδήποτε άλλος τρόπος εκτός από το γραπτό λόγο. Και όταν πρώτα-πρώτα πολύ συχνά δεν διδάσκουμε πώς να γίνει ένα κείμενο πολυτροπικό, και μετά ακόμα και όταν το κάνουν τα παιδιά, δεν το αξιολογούμε την πολυτροπικότητα. Μια καλή ερώτηση είναι γιατί είναι άξιο να μελετήσουμε τις σχέσεις πολυτροπικότητας στο σύγχρονο εικονογραφημένο βιβλίο. Στο πρώτο επίπεδο,
Είναι γιατί τα εικονογραφημένα βιβλία είναι βατά. Γενικά είναι γραμμένα για παιδιά νεαρότερης ηλικίας και το γεγονός ότι έχουν τόσο το γραπτό λόγο όσο και το εικονικό κομμάτι βοηθά στο να είναι πιο βατά και κατανοητά στα παιδιά, ακόμα και σε παιδιά που είναι δίγλωσσα ή παιδιά τα οποία δεν διαβάζουν στο ίδιο επίπεδο, στο επίπεδο της τάξης που αναμένεται. Επίσης, τείνουν να είναι σύντομα, οπότε μπορούμε να τα μελετήσουν, μπορεί να γίνουν προϊόντα μελέτης σε πιο μικρά χρονικά διαστήματα και να έχεις πρόσβαση σε ολόκληρο το κείμενο. Ενώ ένα μυθιστόρημα, για παράδειγμα, δεν μπορείς να μελετήσεις ολόκληρο το μυθιστόρημα σε μία εβδομάδα ή σε μία μέρα. Και επίσης είναι φαινομενικά απλά, το οποίο τα κάνει να μην τα φοβούνται τα παιδιά τόσο πολύ και τα αντιμετωπίζουν με πιο πολύ ενδιαφέρον και με λιγότερες άμυνες. Και ο λόγος που έγραψα ότι είναι φαινομενικά απλά είναι γιατί στα αλήθεια τα καλής ποιότητας εικονογραφημένα βιβλία δεν είναι καθόλου απλά. Αντίθετα, περιέχουν σύνθετες σχέσεις πολυτροπικότητας και όταν μπούμε στη διαδικασία να μελετήσουμε αυτές τις σύνθετες σχέσεις πολυτροπικότητας, αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην καλλιέργεια λογοτεχνικής ενόρασης για τα παιδιά και στην ικανότητά τους να κάνουν λογοτεχνική ανάλυση. Μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη αισθητικών κριτηρίων. Μπορεί να βοηθήσει στην ενημερωμένη ανάλυση, να χτίσει δεξιότητες ουσιαστικά ενημερωμένης ανάλυσης και κατανόησης άλλων πολυτροπικών κειμένων που βρίσκονται στην εμπειρία των παιδιών εντός και εκτός του σχολείου. Και επίσης μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην κριτική ανάλυση άλλων πολυτροπικών κειμένων, γιατί μελετώντας τη σύνθετη σχέση πολυτροπικότητας, κάνει τα παιδιά να είναι πιο ενημερωμένοι αναγνώστες και αναγνώστριες, κοιτάζοντας όλες τις πτυχές κάποιου κειμένου, όχι μόνο το γραπτό κείμενο, γιατί πολλές φορές στερεότυπα και μηνύματα μπορεί να βρίσκονται μέσα σε πτυχές, στο εικονικό κομμάτι ή σε άλλες πτυχές του κειμένων τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και αν κοιτάξουμε και μελετήσουμε και αναλύσουμε κριτικά μόνο το γραπτό κομμάτι, μπορεί να διαφύγουν άλλα προβληματικά κομμάτια. Οπότε, αν γίνουμε λίγο πιο ψαγμένοι αναγνώστες που κοιτάζουμε όλες τις, τις, τις τροπικο, όλους τους τρόπους που φτιάχνουν ένα κείμενο, τότε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει σε πιο μεστή κριτική ανάλυση. Προφανώς, τα εικονογραφημένα βιβλία είναι εκφύσεως πολυτροπικά, γιατί έχουμε τη γραπτή γλώσσα και στο εικονικό κομμάτι έχουμε την εικονογράφηση, όπως και στοιχεία γραφικού σχεδιασμού, τα οποία θα δούμε πιο αναλυτικά μετά. Παραδοσιακά, κοιτάζοντας την εικονογράφηση στη λογοτεχνία, πολύ συχνά η εικονογράφηση θεωρείται απλά ως διακοσμητική και ως τέτοια θεωρείται ως ανάξια προσοχής, κυρίως στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος, του γλωσσικού μαθήματος στο σχολείο. Πολύ συχνά θεωρούμε ότι η εικονογράφηση απλά αναπαριστά τα ίδια νοήματα με το γραπτό κείμενο και ως εκ τούτου είναι βοηθητικής ή δευτερεύουσα σημασίας, οπότε δεν είναι άξια προσοχής. Και θεωρούμε ότι είναι περιττή για παιδιά που μπορούν να διαβάσουν από μόνα τους. Οπότε πολύ συχνά μπορεί να διαβάζουμε εικονογραφημένα βιβλία στα παιδιά στην τάξη χωρίς να τους δείχνουμε τις εικόνες. Ή όπως ανάφερα προηγουμένως, τα εγκαταλείπουμε πολύ νωρίς για χάρη μυθιστορημάτων ή σύντομων ιστοριών χωρίς εικονογράφηση. Το οποίο, όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι ασύμβατο με την πραγματικότητα της εμπειρίας του σύγχρονου ανθρώπου.
Στα slide που ακολουθούν θα μιλήσω για τις διάφορες σχέσεις ανάμεσα στο λόγο, στο κομμάτι του γραπτού λόγου και το εικονικό κομμάτι των εικονογραφημένων βιβλίων. Και σε αυτά θα μιλήσω για συμπληρωματικές σχέσεις, διφωνικές σχέσεις και για συγκερασμό. Και όπως θα δείτε και μέσα από τα παραδείγματα που θα δείξω, δε σημαίνει ότι κάποιο βιβλίο εμπεριέχει μόνο ενός είδους σχέση, αλλά πολλές φορές τα βιβλία συνδυάζουν διάφορα είδη σχέσεων μέσα σε ένα και μόνο κείμενο. Οπότε, αρχίζοντας με την συμπληρωματική σχέση, σε αυτή την περίπτωση, ο λόγος και η εικόνα αντανακλούν και διευρύνουν τα μηνύματα μεταξύ τους με συμπληρωματικό τρόπο. Οπότε, η εικόνα και η γραπτή γλώσσα αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι λες και συνεργάζονται και μοιράζονται το σημειωματικό φόρτο για την δημιουργία του νοήματος του κειμένου. Και σε αυτό είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι υπάρχουν η αμφισημία και η απροσδιοριστία, την οποία πολύ συχνά βάζουν μέσα στα κείμενα επίτηδες οι συγγραφείς και οι εικονογράφοι, καλούν τους αναγνώστες να δώσουν τη δική τους ερμηνεία ή να δώσουν πολλαπλές ερμηνείες στο κείμενο. Ο πρώτο είδος σχέσης σε αυτό θα είναι η απόδοση και η επέκταση. Για παράδειγμα, εδώ πέρα, σε αυτό το παράδειγμα από το Watercress της Andrea Wang και του Jason Chin, το οποίο είναι πολύ βραβευμένο, σάρωσε όλα τα βραβεία στην Αμερική φέτος. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ότι τα παιδιά που απεικονίζονται εδώ πέρα αρχίζει ιστορία στο γραπτό κομμάτι. Δυστυχώς βλέπω ότι δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά τα γράμματα, γιατί αναγκάστηκα να συμπυκνώσω την ποιότητα της εικόνας. Αλλά Έτσι, ουσιαστικά εδώ πέρα. διευκρινίσατε, μου. Όσοι θέλετε να δείτε πιο μεγάλο το PowerPoint, πάνω αριστερά υπάρχει ένας σάφακος και υπάρχει ένα σύμβολο plus, συν. Οπότε ο καθένας, καθεμιά σας μπορεί να το πατήσει και να δει το PowerPoint μεγαλύτερο. Συγγνώμη για τη διακοπή. Όχι, θαυμάσια. Απλά δεν φαίνεται πάρα πολύ καθαρό το κείμενο ακόμα και όταν το κάνεις zoom in, δυστυχώς. Αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστικά το κείμενο, ο γραπτός λόγος μας λέει ότι τα παιδιά τους είπαν οι γονείς τους να βγουν από το αυτοκίνητο και να κατέβουν σε ένα ποτάμι στην άκρη του δρόμου για να μαζέψουν watercress, το οποίο είναι ένα σαλατικό, ένα πράσινο σαλατικό. Και τα παιδιά τους είπαν να βγάζουν τα παπούτσια τους και να μπουν στο ποτάμι για να το μαζέψουν. Και τα παιδιά δεν θέλανε. Ουσιαστικά αυτό λέει το κείμενο. Και στην εικόνα βλέπουμε τα παιδιά να κάνουν ακριβώς αυτό, δηλαδή υπάρχει απόδοση δράσης. Βλέπουμε το συναισθηματικό περιεχόμενο, γιατί τα παιδιά είναι μουτρωμένα, δεν θέλουν. Και το κοριτσάκι που κατεβαίνει στο ποτάμι στην εικόνα στα δεξιά το κάνει με προσοχή, διστακτικά, γιατί πάλι δεν θέλει. Οπότε είναι και το συναισθηματικό περιεχόμενο που μας δείχνει η εικόνα εδώ πέρα. Καθώς επίσης και κάτι το οποίο δεν υπάρχει τόσο έντονα στο κομμάτι του γραπτού λόγου, γιατί το φυσικό περιβάλλον είναι κάτι που μας δείχνει η εικόνα. Οπότε δεν περιγράφεται ιδιαίτερα έντονα μέσα στο κείμενο. Ένα άλλο παράδειγμα απόδοσης δράσης φυσικού και συναισθηματικού περιεχομένου είναι αυτό το βιβλίο, στο οποίο η Τζακλίν Αλκάνταρα, η εικονογράφος, μας δείχνει τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο, ξαφνικά αρχίζει να βρέχει και αποφασίζουν ότι δεν τους νοιάζει, θα συνεχίσουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και
δείχνει αυτά τα vignettes που δεν συμβαίνουν ταυτόχρονα, συμβαίνουν σε διάφορα, πιάνει ουσιαστικά στιγμιότυπα και τα βάζει όλα σε ένα δίπτυχο, σε μια εικόνα εδώ πέρα. Και το κείμενο είναι μαζί με το κάθε δίδυμο, έτσι, με την κάθε μικρή ομάδα, που και πάλι, παρόλο το κείμενο μας λέει τι λένε οι χαρακτήρες και ταυτόχρονα έχουμε την απόδοση δράσης, καθώς επίσης και το φυσικό και συναισθηματικό περιεχόμενο της ιστορίας του, τι συμβαίνει σε αυτή την φάση της ιστορίας. Αυτή η σχέση επέκτασης συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και σε πληροφοριακά κείμενα, όπως για παράδειγμα το Under the Snow της Melissa Stewart, όπου στο κείμενο που είναι γραμμένο εδώ στα δεξιά στο πράσινο, λέει ότι το βατράχι και η χελώνα είναι θαμμένα κάτω από την λάσπη, το χειμώνα περιμένοντας να έρθει το καλοκαίρι, ουσιαστικά να αλλάξει ο καιρός. Και η εικονογράφος δείχνει αυτό, αλλά κάνει οπτική απόδοση ουσιαστικά του τι αναφέρεται στο κείμενο και μας δείχνει πώς είναι το φυσικό περιβάλλον. Αντίστοιχα, σε ένα άλλο πληροφοριακό κείμενο, το Locomotive του Brian Floca, βλέπουμε στο οποίο μας μιλά για τον ατμοσιδηρόδρομο και μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς ήταν και πώς χρησιμοποιούνταν στην Αμερική. Βλέπουμε ότι υπάρχει πληροφοριακή επέκταση ανάμεσα στο γραπτό λόγο και στο εικονικό κομμάτι. Και αυτό είναι, στις εικόνες βλέπουμε όχι μόνο τους διάφορους εργάτες στο σιδηρόδρομο, αλλά περιέχει και κοινωνικο-ιστορική μελέτη που μας δείχνει πώς ήτανε, πώς δινόντουσαν, πώς φαίνονταν, πώς ήτανε η δουλειά τους ουσιαστικά. Η πληροφοριακή επέκταση χρησιμοποιείται επίσης όταν μας δίνουν διαγράμματα οι συγγραφείς και οι εικονογράφοι. Αυτό και πάλι είναι ένα παράδειγμα από το Locomotive, όπου ο Brian Floca μας δείχνει την τομή του ατμοσιδηρόδρομου, πληροφορίες στο πάνω μέρος με το γραπτό λόγο και στην τομή μας δείχνει ακριβώς πώς ήταν ο ατμοσιδηρόδρομος από μέσα και τα διάφορα μηχανικά κομμάτια και χρησιμοποιεί ετικέτες για να μας δείξει τι ήταν το κάθε κομμάτι. Ένα άλλο παράδειγμα πολύ ενδιαφέρουσας πληροφοριακής επέκτασης με διαγραμματική επεξήγηση είναι από το Grand Canyon του Jason Chin, στο οποίο συνδυάζει αφηγηματική δομή με πληροφοριακό λόγο. Και βλέπουμε ότι στα δεξιά μας δείχνει πώς είναι. Μας δείχνει πώς είναι το Grand Canyon, αλλά σε μια ρεαλιστική ζωγραφιά, ενώ στα αριστερά έχουμε ένα διάγραμμα του μια τομή ουσιαστικά που μας δείχνει τα διάφορα στρώματα που είναι στο Grand Canyon. Επίσης, μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο γραπτό λόγο και στο εικονικό κομμάτι, μπορεί να έχουμε συμβολική λειτουργικότητα. Στο καταπληκτικό βιβλίο «The Journey» της Francesca Sanna, αρχίζει με μια σκηνή εδώ πέρα στην παραλία, και ο γραπτός λόγος μας λέει ότι αυτή η οικογένεια ζει σε μια πόλη κοντά στη θάλασσα, πηγαίνουν στη θάλασσα το καλοκαίρι
και η τελευταία γραμμή μας λέει, αλλά κάτι συμβαίνει το οποίο άλλαξε τη ζωή τους για πάντα. Και βλέπουμε ήδη στα δεξιά ότι η θάλασσα έχει ένα κάπως ένα μαύρο χρώμα που κάπως αρχίζει να μας κάνει να υποψιαζόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Στην αμέσως επόμενο δισελίδο βλέπουμε ότι το γραπτό κείμενο στα δεξιά μας λέει ότι ο πόλεμος άρχισε και ουσιαστικά κατέστρεψε τη ζωή τους και όλα άλλαξαν με αυτό. Και συμβολικά βλέπουμε αυτά τα μαύρα χέρια να έρχονται και να καταστρέφουν την πόλη, το οποίο δεν το δείχνει τόσο πολύ ο γραπτός λόγος, το γραπτό κείμενο, αλλά συμβολικά η Σάνα μας δείχνει και με ένα ευαίσθητο τρόπο για παιδικούς αναγνώστες μας δείχνει το τι συμβαίνει με τον πόλεμο. Και το αμέσως επόμενο δισελίδο είναι τραγικό, γιατί λέει «Και μια μέρα ο πόλεμος πήρε τον πατέρα μου». Και στα δεξιά έχουμε ένα σωρό αντικείμενα που ανήκαν στον πατέρα. Οπότε και πάλι εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα χρήση του συμβολισμού για την αναπαράσταση μηνυμάτων. Και αυτό δουλεύει γιατί ακριβώς υπάρχει αυτός ο ενδιαφέρον συνδυασμός ανάμεσα στο γραπτό λόγο και την εικονογράφηση. Επίσης, μπορούμε να δούμε μπορούμε να δούμε συνδυασμό αυτών των περιπτώσεων, αυτών των όλων αυτών σε διάφορα κείμενα, όπως για παράδειγμα το Dreamers της Gigi Morales, στο οποίο το γραπτό κείμενο λέει «Μια μέρα μαζέψαμε τα δώρα στο σακίδιό μας και διασταυρώσαμε τη γέφυρα που ήταν απλωμένη σαν το σύμπαν». Και στα κάτω δεξιά και ντυμένο είναι στα ισπανικά «Adios corazón», που σημαίνει «Αντίο καρδιά μου». Και βλέπουμε ότι στο σακίδιο έχουμε διάφορα αντικείμενα συμπεριλαμβανομένου και ενός ηφαιστείου, το οποίο προφανώς είναι συμβολικό. Όπως επίσης συμβολικά είναι τα πουλιά και οι πεταλούδες. Και το βλέπουμε και βλέπουμε αυτά τα σύμβολα να εμφανίζονται με διάφορους τρόπους σε ολόκληρο το βιβλίο παραπέρα. Οπότε, μέχρι τώρα κοιτάξαμε σχέσεις οι οποίες είναι συμπληρωματικές. Κάποτε η εικόνα και η γραπτή γλώσσα έχουν διφωνική σχέση. Και σε αυτή την περίπτωση, οι εικόνες και το γλωσσικό περιεχόμενο παρέχουν εναλλακτικές ή και αντιφατικές οπτικές. Και στα επόμενα slide θα μιλήσω για απαραίτητη διφωνία, αρμονία και αντίστοιξη. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα απαραίτητης διφωνίας είναι από το My Friend Rabbit του Eric Roman, όπου βλέπουμε ένα κουνέλι και ένα ποντίκι να παίζουν με ένα αεροπλανάκι. Το γραπτό κείμενο λέει «Ο φίλος μου ο λαγός έχει καλές προθέσεις, αλλά ό,τι και να κάνει, όπου και να πάει, τον ακολουθούν πελάδες». Όπως βλέπετε, το κείμενο μας δίνει πληροφορίες, οι οποίες είναι χρήσιμες, αλλά χρειαζόμαστε την εικόνα για να καταλάβουμε τι γίνεται στην ιστορία. Και οπότε χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητη αυτή η διφωνία, όπου το γλωσσικό και το εικονικό κομμάτι είναι απαραίτητη για κατανόηση του τι γίνεται στο βιβλίο. Το επόμενο παράδειγμα προέρχεται από την είναι παράδειγμα αρμονίας, και σε αυτή την περίπτωση
Το γλωσσικό και το εικονικό κομμάτι δείχνουν διαφορετικά ταυτόχρονα γεγονότα. Πολλές φορές στην εικονογράφηση έχουμε μία ιστορία ή μία δράση, μία ιστορία που αναπτύσσεται χωρίς να αναφέρεται καθόλου αυτή η συγκεκριμένη ιστορία στο γραπτό λόγο. Όπως για παράδειγμα στο Under the Snow της Μελίσσα Στιούαρτ, ο γραπτός λόγος μας δίνει πληροφορίες για διάφορα ζώα και φυτά και το τι γίνεται όταν έχει χιονίσει. Αλλά καθώς ακολουθούμε το βιβλίο, παράλληλα βλέπουμε μια οικογένεια που παίζει στο χιόνι, όπως που είναι τα παιδιά στο πάνω μέρος της εικόνας, αλλά αυτή η οικογένεια που παίζει το χιόνι δεν αναφέρεται πουθενά στο γραπτό κείμενο. Ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από το Locomotive του Brian Floca, το οποίο έχουμε ήδη δει, όπου βλέπουμε για παράδειγμα εδώ στα τρία βινιέτ στα αριστερά το τρένο να έρχεται και δεν ξέρω πόσο καλά μπορείτε να το δείτε, αλλά στο πρώτο βινιέτ βλέπουμε κάποιο άτομο πάνω σε ένα άλογο. Καθώς πλησιάζει το τρένο, το άλογο ξαφνιάζεται και είναι στα δύο αφηνιάζει και στο τρίτο φεύγει και ο αναβάτης το κυνηγά. Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο. Απλά είναι μια ενδιαφέρουσα και κάπως αστεία μικρή ιστορία την οποία πρόσθεσε ο Μπράιαν Φλόκα στο κείμενο για να το κάνει πιο ενδιαφέρον και υποθέτω ως ένα αστείο για τους αναγνώστες. Εδώ θα μιλήσω για παραδείγματα αντίστοιξης, όπου έχουμε ουσιαστικά το κείμενο και το γραπτό λόγο και το εικονικό κομμάτι να μας δείχνουν κάπως αντιφατικές ιστορίες. Για παράδειγμα, στο Where is Bear, το παιδάκι προφανώς κοιτάζει να βρει την αρκούδα και λέει πού είναι η αρκούδα που θα μπορούσε να είναι. Ενώ στα δεξιά βλέπουμε ένα πόδι της αρκούδας, το οποίο μας κάνει να διαρωτούμαστε τι συμβαίνει. Και συνεχίζοντας, βλέπουμε το παιδάκι να εξακολουθεί να κυνηγάει την αρκούδα, όπως μας δείχνει το κείμενο. Αλλά στις εικόνες βλέπουμε την αρκούδα να είναι πανταχού παρούσα. Και ουσιαστικά το κείμενο δουλεύει ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, αυτή η αντίφαση ανάμεσα στο γραπτό λόγο και στην εικονογράφηση. Επιστρέφοντας και πάλι στο The Journey της Francesca Sanna, και εδώ έχουμε αντιφατική ροή, όπου διηγηματική ροή. Στο γραπτό κείμενο βλέπουμε να λέει το κείμενο το αφηγείται ένα από τα παιδιά, το κοριτσάκι, και λέει «Στη σκοτεινιά οι θόρυβοι με φοβίζουν, αλλά είμαστε μαζί με τη μαμά μας και η μαμά μας δεν φοβάται ποτέ και με τίποτα». Και τότε πηγαίνουμε για ύπνο. Και στην εικόνα στα δεξιά, δυστυχώς δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά στην εικόνα τα δεξιά βλέπουμε δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια της μαμάς, το οποίο δημιουργεί αυτή την αντιφατική διηγηματική ροή ανάμεσα σε αυτό που αντιλαμβάνεται το παιδί που είναι αφηγητής και αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα και στην οπτική γωνία της μητέρας. Κάποτε ο γραπτός λόγος ενσωματώνεται στο εικονικό κομμάτι και αυτό το ονομάζω και συγκερασμό.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο γραπτός λόγος είναι εν γέννη κομμάτι της οπτικής πτυχής των βιβλίων μέσω του γραφικού σχεδιασμού, γιατί οι αποφάσεις που παίρνουμε για τη γραμματοσειρά, τον τύπο, το μέγεθος, το χρώμα, την χρήση έμφασης με italics και bold και υπογράμμιση, ακόμα και το πού τοποθετείται το κείμενο στη σελίδα, έχει εικονική αξία, οπότε είναι κομμάτι της εικονικής πτυχής του βιβλίου. Αλλά επίσης έχουμε και περιπτώσεις όπου ο γραπτός λόγος υπάρχει ο συστατικό της εικόνας. Για γραφικό σχεδιασμό, για παράδειγμα, σε αυτά τα παραδείγματα έχω τρία εδώ πέρα. Στο παράδειγμα με το μπαλέτο του Duncan Donatiu, βλέπουμε το βασικό κείμενο, ας το πούμε, το κυρίως γραπτό κείμενο να είναι πάνω δεξιά, στο πάνω μέρος της κάθε σελίδας, στον τοίχο της εικόνας, ενώ στα αριστερά βλέπουμε τις διάφορες κινήσεις του μπαλέτου, και δίπλα από την κάθε κίνηση μπαλέτου έχουμε το όνομά της. Ή για παράδειγμα στο Scaredy Squirrel της Melanie Watts, βλέπουμε το κείμενο να είναι πιο μεγάλο όταν ο φοβιτσιάρης Σκύουρος αντιλαμβάνεται ότι είναι υπτάμενος Σκύουρος, και βλέπουμε τη χρήση και μεγαλύτερου φόντου και bold και μεγαλύτερα κεφαλαία για το flying, που είναι ουσιαστικά εκεί που αντίνεται κάτι που δεν ήξερε για τον εαυτό του. Και ο Brian Floca χρησιμοποιεί το κείμενο, το τοποθετεί σε διάφορα σημεία για να μεγιστοποιήσει την πληροφορητικότητά του, καθώς επίσης και έχουμε διαφορετικά φόντα και την χρήση των μπαλονιών για να δείξει πότε μιλάνε συγκεκριμένοι χαρακτήρες. Αλλά όπως ανέφερα, σε κάποιες άλλες... Οπότε αυτό συμβαίνει σε όλα τα βιβλία. Σε κάποια βιβλία έχουμε το γραπτό το λόγο να γίνεται κομμάτι συστατικό της εικόνας. Όπως για παράδειγμα στο κλασικό βιβλίο Chicka Chicka Boom Boom, τα γράμματα του αλφαβήτου είναι χαρακτήρες στο βιβλίο και προσπαθούν να ανέβουν το coconut tree. Και πέφτουν κάτω. Οπότε ο γραπτός ο λόγος αυτός καθεαυτός γίνεται χαρακτήρας και στο βιβλίο και κομμάτι της και βασικό ουσιαστικό κομμάτι της εικονογράφησης. Σε αυτό το παράδειγμα από το Pocket Full of Poems της Nikki Grimes, που εικονογραφήθηκε από τη Jovan Castepto, βλέπουμε για παράδειγμα πάνω δεξιά στα βεγγαλικά, βλέπουμε τις γραμμές κειμένου, οπότε κομμάτι από το ποίημα έχει μπει μέσα στην εικόνα. Και ένα επίσης άλλο αξιόλογο παράδειγμα που ο γραπτός λόγος είναι ουσιαστικό συστατικό της εικόνας είναι το The Right Word, που είναι μια βιογραφία για τον Ρογέ που έφτιαξε το θησαurus. Υπάρχει το βασικό κείμενο, γραπτό κείμενο σε κάθε σελίδα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και εικονικές αναπαραστάσεις γραπτών κειμένων που δημιούργησε ο Ρογέ, και ουσιαστικά αυτές οι αναπαραστάσεις αποτελούν την βασικά κομμάτια της εικονογράφησης του συγκεκριμένου βιβλίου. Συνεχίζοντας, τελειώνοντας μάλλον, ήθελα να δείξω μερικά παραδείγματα από σχολικές τάξεις, όπου δασκάλες και δάσκαλοι βάλανε την πολυτροπικότητα στο κέντρο του γλωσσικού μαθήματος
και κάναν ενδιαφέρουσα δουλειά με τα συντάξει τους. Αυτό το παράδειγμα είναι από τη Δευτέρα Δημοτικού, όπου τα παιδιά και η δασκάλα τους αναλύσανε τις πολυτροπικές σχέσεις και στρατηγικών σύνθεσης που χρησιμοποίησε ο Κέβιν Χένκες στο βιβλίο ΕΓ. Και αφού το κάνανε αυτό, σχεδιάσανε και δημιουργήσανε ένα ομαδικό εικονογραφημένο βιβλίο. Για παράδειγμα, μελετήσανε το πόσο ο Κέβιν Χένκες χρησιμοποιεί την παραλληλοδομή και αυτά τα panels για τα αυγό, 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 crack, 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 μετά έκπληξη, έκπληξη, αλλά εδώ αυγό, φεύγουν αυτό παραμένει αυγό και μετά βγαίνει από μέσα το κροκοδιλάκι. Αρχίσανε μελετώντας τη σχέση πολυτροπικότητας και τι έκανε ο Κέβιν Χένκες για να φτιάξει αυτό το ενδιαφέρον βιβλίο. Και μετά σκεφτήκανε διάφορες ιδέες για ένα ομαδικό βιβλίο. Δουλέψανε μαζί με τη δασκάλα τους για να κάνουν ένα storyboard του βιβλίου. Κάθε διάδα ανέλαβε ένα δισέλιδο από το storyboard και φτιάξανε ένα βιβλίο για τρία πουλιά και μία νυχτερίδα, που είναι διαφορετικά μεν, αλλά γίνανε φίλοι στο τέλος. Μια φοιτήτριά μου, η Grace Adams, οπότε θέλω να αναφέρω το όνομά του. Το προηγούμενο ήταν δική μου μελέτη, αλλά αυτό απλά ήμουν επιβλέπουσα καθηγήτρια. Η Grace Adams, που είναι δασκάλα τετάρτης τάξης, αποφάσισε να φτιάξει μια σχολική εφημερίδα μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Οπότε αρχίσανε μελετώντας εφημερίδες ως μεντορικά κείμενα. Παρατηρήσανε τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για τα γραπτό και το εικονικό κομμάτι. Και δημιουργήσανε τη δικιά τους εφημερίδα, αναλαμβάνοντας ως δημοσιογράφοι διάφορα κομμάτια της δικιάς τους εφημερίδας, και περιείχε tutorials για το πώς να ζωγραφίσεις, περιείχε κόμικ, συνεντεύξεις, ακόμα και στήλη συμβουλών είχαν φτιάξει τα παιδιά σε αυτό. Και το τελευταίο είναι ένα παράδειγμα από την πρώτη λυκείου, από μια μεταπτυχιακή μου φοιτήτρια, την Jennifer Bean, η οποία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως μεντορικά κείμενα τη σειρά Humans of New York, το οποίο ουσιαστικά ο δημιουργός της σειράς αυτής βγάζει φωτογραφίες με την άδεια ανθρώπων που ζουν στη Νέα Υόρκη και του ζητά να του πούν την ιστορία τους. Και οι φωτογραφίες που βγάζει είναι πάρα πολύ ενδεικτικές του ποια είναι αυτά τα άτομα και τι είναι σημαντικό για τα ίδια αυτά τα άτομα. Και τα παιδιά κάνανε κάτι αντίστοιχο για τη δική τους ζωή. Βγάζονταν φωτογραφίες που αντιπροσωπεύει κάποια σημαντική πτυχή της προσωπικότητάς τους, της ζωής τους, και τις χρησιμοποίησαν ως βάση για να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Ποιες έχω δώσει επίτηδες, γιατί δεν έχουμε άδεια έχουμε άδεια από τα παιδιά, αλλά όχι κατά ανάγκη για διεθνή δημοσίευση. Οπότε, εν κατακλείδη, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η πολυτροπικότητα είναι βασικό στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας και ότι οι επίμονες θεσμοποιημένες ιδεολογίες που έχουμε στο σχολείο, που είναι κατά κόρον λογοκεντρικές, στερούν από τους νέους ανθρώπους την ευκαιρία να μελετήσουν ουσιαστικά με ολοκληρωμένο και πολύπτυχο τρόπο τα κείμενα που τους περιβάλλουν, και αυτό τους αφήνει
με ελλιπή εργαλεία για να κατανοήσουν και να διαχειριστούν αυτά τα κείμενα. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι η σχέση ανάμεσα στην οικογενική και τη γλωσσική πτυχή ενός πολυτροπικού κειμένου δεν είναι ούτε απλή ούτε διαφανής, όπως ελπίζω να είδατε από τα παραδείγματα που μοιράστηκα μαζί σας. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι στα καλά εικονογραφημένα βιβλία, η εικονική και η γλωσσική πτυχή έχουν σύνθετες και αξιόλογες πολυτροπικές σχέσεις και η μελέτη τους μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων γραμματισμού. Ένα τέταρτο σημείο είναι ότι τα καλά εικονογραφημένα βιβλία έχουν σχέσεις σε όλες τις τάξεις και για όλες τις ηλικίες. Προσωπικά χρησιμοποιώ πάρα πολύ στα δικά μου μαθήματα με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Και σας αφήνω μία πρόσκληση να γνωρίσετε τα εικονογραφημένα βιβλία που είναι διαθέσιμα στην κυπριακή αγορά. Σας υπόσχομαι ότι είναι πολύ πιο πλούσια και ποιοτικά καλύτερα από τα βιβλία που ίσως να είχατε καθώς μεγαλώνατε. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερα από τα εικονογραφημένα βιβλία τα οποία είχα στη διάθεσή μου εγώ ως παιδί. Και μια πρόσκληση φυσικά να δημιουργήσετε ουσιαστικές ευκαιρίες μελέτης των πολυτροπικών σχέσεων στη διδακτική σας πράξη. Το επόμενο slide είναι απλά η βιβλιογραφία και τέλος σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το email επικοινωνίας είναι xuh12@psu.edu για οποιασδήποτε πληροφορίες ή για καλύτερα slide. Πολύ ευχαρίστως να σας στείλω ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ. Και κυρία Τσιπλάκου, θα σταματήσω το share και... Ναι. Θέλετε, συγγνώμη, αφού μιλάμε στο πληθυντικό. ευχαριστούμε. Οκ, εντάξει, τότε η σταυρούλα είναι κουμέρα μου, οπότε... Δεν... είναι λίγο αστείο τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι θα ανοίξω το session για συζήτηση. Έχω και εγώ διάφορες ερωτήσεις να σου κάνω, πολλές ερωτήσεις να σου κάνω, αλλά καλύτερα να ρωτήσεις πρώτα το κοινό μας. Έχω τώρα, επιτρέπετε να σηκώσετε χέρι πατώντας το μικρό ανθρωπάριο, αυτό το εικονίδιο που υπάρχει στο κέντρο της οθόνης σας. Πρέπει να το βλέπετε. Υπάρχει και κάμερα, οπότε μπορείτε να πατήσετε την κάμερα για να σας βλέπουμε. Και έχουμε το πρώτο χέρι από τη Μαρίνα Τηροδοστένου, που διδάσκει λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Μαρίνα, μου χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Να πω πριν μιλήσει Μαρίνα ότι είναι μαζί μας και η Άννα Εκπάνου, η οποία έχει γράψει πολλά από τα ωραιότερα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία στην Κύπρο σήμερα και βραβευμένα και στην Ελλάδα. Οπότε ακούσουμε και την Άννα ενδεχομένως αργότερα, αν θέλει. Μαρίνα, μου σ' ακούμε. Γεια σας. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ για τη σημερινή ομιλία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πολύ ενδιαφέρον υλικό. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς διαχωρίζετε τις έννοιες του εικονογραφημένου βιβλίου και του εικονοβιβλίου. Στην αγγλική λογοτεχνία, στην αγγλική προσωπικά προτιμώ τον όρο picture book ως μία λέξη, οπότε υποθέτω ότι αυτό είναι που εννοείται όταν λέτε εικονοβιβλίο. Ναι, ναι. Ή είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό, ναι. Αυτό, ναι. Ναι, γιατί όταν το κοιτάζουμε θεωρητικά, όταν συνήθως όταν μιλάμε για εικονογραφημένο βιβλίο ή στα αγγλικά picture book ως δύο ξεχωριστές λέξεις, είναι λες και διαχωρίζουμε τα δύο και πολύ συχνά όταν διαχωρίσουμε τους δύο τρόπους δίνουμε πιο πολύ έμφαση στο γραπτό λόγο ή δεν τα αντιλαμβανόμαστε ως και τα δύο αλληλένδετα και αχώριστα κομμάτια του τι είναι αυτό το σημειολογικό αντικείμενο. Οπότε, σημειολογικά, θεωρητικά, πιστεύω ότι το εικονοβιβλίο είναι πιο καλά περιγραφικός όρος του τι είναι ουσιαστικά το σύγχρονο εικονοβιβλίο.
Δεν είναι δύο πράγματα τα οποία βάζουμε απλά μαζί για να κάνουμε το ένα πιο όμορφο ή να βοηθήσουμε την κατανόηση. Είναι μια ουσιαστική, είναι μια ουσιαστική πολυτροπική σχέση, η οποία επηρεάζει το ένα το άλλο με πολύ σύνθετους τρόπους. Έτσι, προσωπικά θεωρώ ότι το εικονοβιβλίο είναι πιο περιγραφικά σωστός όρος. Άρα αυτά που μας λέγατε σήμερα για εικονοβιβλία βασικά, σωστά? Σωστά, ναι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα τον όρο εικονοβιβλίο στα ελληνικά, αλλά στα αγγλικά σίγουρα χρησιμοποιώ τον όρο picture book, που ακούγεται ότι είναι ο ίδιος όρος, ως ένας. Ναι. Πολύ ωραία, ναι, σας υπέρ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και ακούγεται και πολύ πιο ενδιαφέρον στα ελληνικά και πολύ πιο κοντά σε αυτά που συζητούσες, Ξένια, όλη αυτή την ώρα το εικονοβιβλίο. Δεν είναι μια καλή απόδοση. Σωστά. Άλλες ερωτήσεις. Έχουμε πολλά συγχαρητήρια, όπως βλέπεις, Ξένια, στο chat, καταπληκτική παρουσίαση. Έχουμε μια ερώτηση από την κυρία στο τέλος. Η πολυτροπικότητα επηρεάζεται από την κουλτούρα του δέκτη όσον αφορά την ερμηνεία και την κατανόηση, μας ρωτά η κυρία Ελένα Αριστοτέλους. Σίγουρα όλα τα κείμενα τα οποία δημιουργούμε και όλα τα κείμενα τα οποία, με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή ως αναγνώστες και αναγνώστριες είναι εμβαπτισμένα στην κουλτούρα. Είναι εμβαπτισμένα στην κουλτούρα των δημιουργών του και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μία μεγάλη συζήτηση, για παράδειγμα, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αμερική, είναι για ποιος γράφει ιστορίες και βιβλία, ποιος εκδίδει βιβλία και ποιος, ποιες ιστορίες μπορούν να πουν ποια άτομα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, η όλη ιδέα του own stories, δηλαδή ότι δημιουργεί, θα πρέπει να μπορούν να λένε τις δικές τους ιστορίες, έτσι, οπότε αν, γιατί ένα από τα μεγάλα θέματα, για παράδειγμα, που υπάρχει, είναι ότι πολλά βιβλία που αφορούν African Americans στην Αμερική δεν είναι γραμμένα από African American δημιουργούς. Έτσι, ούτε συγγραφείς, ούτε εικονογράφους. Το οποίο δημιουργεί θέμα του ποιού την αντίληψη της ιστορίας αναπαριστάται στο εικονοβιβλίο. Ευχαριστώ για τον όρο, θα τον υιοθετήσω τώρα. Ποιού ιστορία λέγεται, έτσι. Αν δεν τη λέει κάποιο άτομο το οποίο είναι πολιτισμικά δική του η ιστορία. Οπότε η κουλτούρα αφορά σίγουρα τους δημιουργούς, αλλά επίσης και ως δέχτες, η ερμηνεία, οποιαδήποτε ερμηνεία μας και οποιοδήποτε κατασκευή νοήματος, με βάση το social constructionist theory, είναι ουσιαστικά μέσα από το φακό, είναι επηρεασμένο από την κουλτούρα μας και από τις και από τις νόρμες στις οποίες μεγαλώσαμε και τους φακούς, τους πολιτισμικούς φακούς που έχουμε. Οπότε, σίγουρα, η ερμηνεία και ο τρόπος που βλέπουμε τις πολυτροπικές σχέσεις ανάμεσα σε γραπτό λόγο και σε εικονογράφηση επηρεάζονται από τους πολιτισμικούς μας φακούς και την πολιτισμική μας αισθητική. Ευχαριστούμε. Έχουμε τον Πέτρο του Πανάω στη γραμμή. Πέτρο, μπορείς και να πάρεις το λόγο πατώντας το μικρόφωνο και να ανοίξεις και την κάμερα. Πέτρο, πού είναι? Ίσως πρέπει να, ίσως να προσπαθεί να ανοίξει την κάμερα του. Άρα, ίσως μέχρι να ανοίξει ο Πέτρος την κάμερα να μας πει η Άννα Κοπάνο έχει σηκώσει χέρι, οπότε Πέτρο μου, προηγείται, βάζουμε την Άννα λίγο πριν από σένα. Άννα μου, σ' ακούμε. Λοιπόν, Άννα, πρέπει να πατήσεις την κάμερα που είναι στο κέντρο της οθόνης κάτω και να πατήσεις και το μικροφωνάκι για να σ' ακούμε. Ίσως κάτι συμβαίνει και δεν μπορούμε να ακούσουμε κανένα τους δύο.
Θέλετε να γράψετε τις Αν ερωτήσεις στο chat. δεν βολεύει, ναι, αστεία στο chat. Το chat, ναι, κανονικά βολεύει όμως. Κανονικά ο υπόλοιπος κόσμος μπορούσε, ας πούμε. Ναι, γιατί ακούσαμε την κυρία Λοδοστένου πριν. Okay. Να ρωτήσω εγώ κάτι, εφόσον δεν μας περιμένουμε τους άλλους. Η ερώτηση έχει να κάνει Βεβαίως. Και το γραμματισμό και όλο αυτό, ξέρεις, ο συνήθως. Και η ερώτηση μου είναι η εξής. Όταν ο μέσος εκπαιδευτικός ή μέσος εκπαιδευτικός, φαντάζομαι και στην Αμερική, χωρίς να ξέρω, εκτός αν συμβαίνει να έχει φωτισμένους δασκάλους, δασκάλες και σένα, έχει κάποια μέσα για να πλοηγείται και να καλλιεργεί, ας πούμε, το γραμματισμό όσον αφορά το λόγο. Δηλαδή, έχει γραμματικές, έχει μπούσουλες, έχει λειτουργικές γραμματικές ακόμα, έχει απόψεις, έχει βιβλιογραφία περί γλώσσας, γλωσσών, translanguaging, και γλωσσικότητας όλων αυτών των πραγμάτων. Οπτικές γραμματικές, αν με επιτρέπετε ο όρος. Δηλαδή, γραμματική των οπτικών κειμένων. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ένα κριτικά φυσικά πάντα, σαν ένας μπούσουλας που να συνδέει το γραπτό, που να δείχνει τις διασυνδέσεις, μάλλον τις σχέσεις και το interface, την επίδραση, τη διάδραση με τη φιγούρα του λόγου και της εικόνας εν το κειμένο. Υπάρχει, θα μπορούσε να καλλιεργείται, διδάσκεται. Και ήθελα να ρωτήσω επίσης αν το transmediation έχει σχέση με όλο αυτό στην παιδαγωγική πράξη. Σωστά, λίγο μεγάλη ερώτηση, αλλά ναι. Είναι και δεν ξέρουμε, γιατί μιλάμε για πολυτροπικότητα συνεχώς, αλλά πώς τη χειριζόμαστε και με ποια εργαλεία τη χειριζόμαστε πρακτικά, είναι λίγο κενό ακόμα, νομίζω. Ναι, νομίζω ότι περιέγραψες ένα βιβλίο που πρέπει να γραφτεί με την ερώτησή σου, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να βρει κάποιος ακόμα και οποιοδήποτε διδακτικό βοήθημα για διδασκαλία πολυτροπικότητας. Υπάρχουν κάποιες πηγές, αλλά πολλά από αυτά είναι μικρότερα κείμενα, ας το πούμε, τα οποία είναι ή άρθρα σε περιοδικά, επαγγελματικά περιοδικά, ή πηγές, όπως τις δύο πηγές που έβαλα, το blog και το The Biography Clearinghouse, που έβαλα στο chat, που δείχνουν διδακτικές προτάσεις, οι οποίες περιέχουν και προτάσεις μελέτης και ανάλυσης πολυτροπικότητας και προτάσεις μελέτης και προσοχής στο εικονικό κομμάτι κειμένων, το οποίο συχνά δεν είναι, για παράδειγμα στην Αμερική, ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι ότι οι τρόποι, πέρα από το γραπτό και προφορικό τρόπο, πολύ σπάνια αναφέρονται στα standards που έχουμε, στα επίπεδα, στα επίπεδα, επίπεδα αξιολόγησης, ναι. Οπότε το αναλυτικό πρόγραμμα, ας το πούμε, πολύ σπάνια βάζει της πολυτροπικότητας ή τρόπους εκτός του προφορικού και γραπτού λόγου στο κέντρο τους. Και έτσι πολύ δύσκολα βρίσκεις πληροφορίες, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν καλά βιβλία που το κάνουν αυτό, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη με κοινό, το κοινό τους για το οποίο είναι γραμμένο δεν είναι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν πολλά άτομα που είναι μεθοδολόγοι γλώσσας, όπως εγώ, και άλλα άτομα με τα οποία συνεργάζομαι στο Children's Literature Assembly, όπως ο Πέτρος που είναι στο κοινό μας, που όταν διδάσκουμε μεθοδολογία, βάζουμε στο κέντρο την πολυτροπικότητα, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό κάποιοι φοιτητές και φοιτήτριες μετά το συνεχίζουν αυτό και το κάνουν στη δική τους δουλειά. Αλλά όχι, δυστυχώς δεν υπάρχουν κωδικοποιημένα, πολύ καλά κωδικοποιημένες πηγές για μελέτη. Υπάρχει καλή βιβλιογραφία, αλλά πρέπει να τη μελετήσει κανείς. Δεν είναι άμεσα. Άρα περιμένουμε το βιβλίο σας. Το γράφουμε μαζί.
I don't know, λοιπόν. λέει ο Πέτρος Απανάου, που παίρνει μια μικροφθόνο ενδεχομένως. Το βιβλίο, Ξένια, ευχαριστούμε για την εξαιρετική παρουσίαση. Ήθελα να ρωτήσω για τη σημασία που ενδεχομένως να έχει η ανάλυση της πολυτροπικότητας με την ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού. Νομίζω μια ερώτηση που είναι κεντρική σημασία επίση. Ναι, πολύ σημαντική ερώτηση και είναι κάτι το οποίο θα πρόσθετα πιο πολλά στην παρουσίαση, αλλά αν το έκανα αυτό θα γινόταν μια μισή ώρα η παρουσίαση και σκέφτηκα ότι μάλλον δεν θα ήταν η καλύτερη απόφαση. Θα απαντήσω κάπως στενά, αν και είναι πολύ πιο μεγάλη η απάντηση. Ένα από τα βασικά σημεία σε αυτό είναι ότι πολύ συχνά όταν μελετούμε, ακόμα και όταν θέλουμε να κάνουμε κριτική ανάλυση ενός κειμένου, συνήθως η κριτική ανάλυση επικεντρώνεται στην ανάλυση του τι είναι γραμμένο στο κομμάτι που είναι ο γραπτός ο λόγος. Και ως συνήθως αγνοούμε το τι φωτογραφίες είναι μαζί με αυτό το γραπτό λόγο. Αγνοούμε τι εικονογράφηση υπάρχει μαζί με αυτό το γραπτό λόγο. Αγνοούμε το τι άλλο παίζει εκεί πέρα, το οποίο μπορεί να έχει τα ίδια ή διαφορετικά ή ακόμα περισσότερα στερεοτυπικά πράγματα. Μπορεί το κείμενο, ο γραπτός λόγος να είναι προσεγμένος και να μην είναι ιδιαίτερα προβληματικός και το εικονικό κομμάτι να μην είναι καθόλου προσεγμένο και να είναι προβληματικό. Οπότε, αν δεχτούμε το κείμενο που είναι μπροστά μας και κοιτάξουμε και αναλύσουμε μόνο κριτικά μόνο το κομμάτι του γραπτού του λόγου, τότε μπορεί να φέρουμε στα παιδιά ή να φέρουμε σε εμάς στερεότυπα τα οποία να μην το καταλάβουμε καν ότι είναι στερεοτυπικά. Και αυτό δημιουργεί και προβληματικές στάσεις για τα παιδιά. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα. Σε κάποια βιβλία, κάποιοι Native Americans, που είναι Ινδιάνοι της Αμερικής, ας το πούμε, πολύ σωστά κατακρίνουν διάφορα βιβλία τα οποία είναι γραμμένα από δημιουργούς που δεν είναι Native ήδη, γιατί μπορεί ο γραπτός λόγος να είναι προσεγμένος και να μην έχει λάθη και στερεοτυπικές αναπαραστάσεις μέσα, αλλά στην εικονογράφηση υπάρχουν πράγματα τα οποία δείχνουν στερεοτυπικές αναπαραστάσεις των Native Americans, μιλάνε για μια φυλή, αλλά εικονογραφικά εικονογραφούν άλλη φυλή, δηλαδή πρακτικές και πολιτισμικά στοιχεία κάποιες άλλες φυλής. Δημιουργείται θέμα ότι όλα τα πρόσωπα, τα μη λευκά πρόσωπα είναι τα ίδια και μη αναγνωρίσιμα. Οπότε υπάρχουν εκεί πέρα θέματα που πρέπει να αναλυθούν και χρήζουν ανάλυσης. Και πολλές φορές, και θα το τελειώσω με αυτό, ότι πολλές φορές κυρίως οι διαφημίσεις είναι πολύ καλές για κριτική ανάλυση, γιατί εκεί μας πιάνουν. Γιατί εκεί παίζουν πάρα πολύ στο εικονικό κομμάτι με τα στερεότυπα, παίζουν πάρα πολύ στο εικονικό κομμάτι με προβληματικές αναπαραστάσεις ανθρωπίνων σχέσεων. Και αν κοιτάξουμε μόνο το τι λένε και το τι γράφουν, τότε χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο το δεχόμαστε αδιαμφισβήτητα. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφωτιστική ανάλυση. Με τη σειρά ερωτήσεις, η Άννα Κουπάνου δεν μπορεί να γράψει στο chat, έχει κάποιο πρόβλημα, όταν μου έχει στείλει την ερώτησή της εμένα. Η ερώτηση της Άννας είναι, ήθελα να ρωτήσω, λέει την Ξένια, αν έχει συναντήσει εικονοβιβλίο, του οποίου η εικόνα και το κείμενο να φέρουν διαφορετικές ιδεολογίες. Διαφορετικές ιδεολογίες. Έχω δει, όχι κατά ανάγκη διαφορετικές ιδεολογίες, έχω σίγουρα δει βιβλία στα οποία
ο γραπτός λόγος είναι πολύ πιο προσεγμένος από την εικονογράφηση όσον αφορά accuracy, έτσι, το ακρίβεια, ή το αντίθετο. Και διαφορετικές ιδεολογίες είμαι σίγουρη ότι έχω δει. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα το οποίο έρχεται άμεσα στο μυαλό μου και δεν είναι ακριβώς αυτό που ρωτάει η Άννα. Είναι το παράδειγμα μιας φίλης, δεν θα αναφέρω το όνομα, η οποία είναι συγγραφέα, δεν θα αναφέρω το όνομα γιατί είναι εμπιστευτικό το συγκεκριμένο το τέτοιο. Αυτή η φίλη είναι συγγραφέας πληροφοριακών βιβλίων. Έγραψε ένα πληροφοριακό βιβλίο, το έστειλε στον εκδότη της, το δεχτήκανε και το στείλανε σε εικονογράφο. Και το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Παρένθεση, συνήθως σκεφτόμαστε το εικονοβιβλίο ως κάτι το οποίο φτιάχνουν μαζί σε άμεση και πλήρη συνεργασία ο συγγραφέας και η εικονογράφος. Αλλά πολύ συχνά είναι κάπως διαχωρισμένη η σχέση μεταξύ τους. Οπότε στάλθηκε το βιβλίο σε εικονογράφο. Η εικονογράφος έφτιαξε κάποιες ιδέες, η συγγραφέας έστειλε πίσω ανατροφοδότηση λέγοντας ότι υπήρχαν κάποιες ανακρίβειες τις οποίες έπρεπε να αλλάξουν και ο εκδότης της είπε όχι. Είναι μια χαρά έτσι όπως είναι. Και εκδόθηκε το βιβλίο με ανακρίβειες με τις οποίες η συγγραφέας είχε πολύ δύσκολη σχέση, γιατί από τη μία έπρεπε να σταθεί πίσω από το βιβλίο γιατί ήταν το δικό της βιβλίο, αλλά ταυτόχρονα ήξερε ότι στην εικονογράφηση υπήρχαν σημαντικές ανακρίβειες, οι οποίες ήταν πολύ προβληματικές. Οπότε σίγουρα, καθώς η συγγραφέας και η εικονογράφος έρχονται προς το κείμενο όχι κατά ανάγκη, επειδή διαλέξανε η μία την άλλη, αλλά γιατί τους έβαλε μαζί κάποιος εκδότης, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές και κάποιες δυσκολίες εκεί πέρα, οι οποίες στην τελική κάποτε μπορεί να αλλάχτούν πριν την έκδοση του βιβλίου και κάποτε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που ανέφερα, όχι. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς, αν μου επιτρέψει Άννα και Ξένια, το πώς πέρα από ας πούμε ιδεολογικές θέσεις που φαίνονται από το representation, όπως αυτό που είπαμε για τους Native Americans κτλ., πιο υπόρρητες ιδεολογικές σχέσεις, μάλλον θέσεις, μπορεί να καλύπτονται από τη συμπαιγνία λόγου και κειμένου και εικόνας. Δηλαδή κάτι που ιδεολογικά προσπαθεί να σου πει εικόνα, να το ανατρέπει το κείμενο και αντιστρόφως. Και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να το δει κανείς. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, βέβαια. Αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως. Και αυτό, ας πούμε, την περίπτωση ενός πολύ μοντέρνου βιβλίου με πολύ σύγχρονες θεολογίες, μια εικονογράφηση που να παραπέμπει σε παιδικά βιβλία περασμένων, ξέρω εγώ, δεκαετιών και του περασμένου αιώνα ακόμα, που είναι πιο συντηρητικά. Εκεί θα μπορούσε να γίνει ένα παιχνίδι βιολογικό. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Κυρία Καφά, νομίζω κατά σειρά, μετά η κυρία Αριστοτέλους και η κυρία Ναούμ φοιτητριά μας. Γραπτός. Να μας πει πρώτα η κυρία Καφά, μπορείτε να χτυπήσετε το εικονίδιο του μικροφόνου, αν θέλετε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε καταρχήν για την πολύ έτσι σπουδαία παρουσίαση. Είμαι εκπαιδευτικός στην δημοτική εκπαίδευση και θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα βασιζόμενο στην ερώτηση που σας έθεσε νωρίτερα, κυρία Τσιμπλάκου. Όσον αφορά τα κριτήρια, τον μπούσουλα, όπως είπε, με τον οποίο βαδίζουμε για να εξετάσουμε ένα πολυτροπικό κείμενο, ένα εικονογραφημένο βιβλίο, ένα εικονοβιβλίο μέσα στην τάξη. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε με διάφορα ερωτήματα τους άξονες τους οποίους αναφέρατε στην παρουσίαση, αρχίζοντας με πιο απλό λόγο και θέτοντας μετά και τους όρους στις μεγαλύτερες τάξεις, έτσι ώστε τα παιδιά, οι άνθρωποι που μεγαλώνοντας θα πάρουν στα χέρια τους διάφορα κείμενα, είτε αυτά αφορούν εφημερίδες, περιοδικά, οτιδήποτε, οποιοδήποτε κείμενο έχουν στα χέρια τους, να μπορούν να διεισδύουν μέσα σε αυτό, έχοντας υπόψη τους αυτά τα κριτήρια. Το βλέπετε ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
Πιστεύω, αυτά που ανέφερα εγώ δεν είναι κριτήρια κατά ανάγκη, αλλά είναι σίγουρα και ευχαριστώ που το θέσατε έτσι, γιατί θεωρώ ότι αυτό το framework, Σταυρούλα βοήθα, το framework στα ελληνικά. Το πλαίσιο. Το πλαίσιο, με συγχωρείτε, ναι. Αυτό το αναλυτικό πλαίσιο που ανέφερα στην παρουσίαση, νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ παραγωγικά για τη μελέτη των πολυτροπικών σχέσεων ανάμεσα σε γραπτό λόγο και εικόνα σε όλες τις τάξεις. Από τα πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή τα παιδιά της δευτέρας τάξης που ανέφερα, που έδωσα το παράδειγμα προηγουμένως, χρησιμοποίησανε κάτι παρόμοιο, είχαμε χρησιμοποιήσει κάτι παρόμοιο στην ανάλυση του βιβλίου. Οπότε ναι, όσον αφορά κριτήρια, προσωπικά χρησιμοποιώ πάρα πολύ μαζί με τις φοιτήτριές μου και μετά δημιουργούμε απλοποιημένα κριτήρια. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν κάποια από τα βραβεία παιδικής λογοτεχνίας στην Αμερική. Για παράδειγμα, το Caltecot Award, το οποίο επικεντρώνεται στην τέχνη της εικονογράφησης, έχει πάρα πολύ καλά κριτήρια, τα οποία και είναι πολύ καλά στοιχειοθετημένα και τα περιγράφουν αρκετά, με αρκετή λεπτομέρεια. Οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσει κανείς κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται επαγγελματικά για την αξιολόγηση βιβλίων και να δημιουργήσει σε συνεργασία με τα παιδιά λίστες κριτηρίων που να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση. Και βοηθούν και στην ανάλυση βέβαια αυτά. Επίσης, στην ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ ορολογία και διάφορες θεωρητικές ιδέες από την περιοχή των εικαστικών τεχνών, κυρίως όσον αφορά την εικονογράφηση. Δηλαδή, είναι σημαντικό να μιλούμε για το πώς χρησιμοποιείται το χρώμα, για παράδειγμα, ή για την σύνδεση, ή για το πώς χρησιμοποιείται η γραμμή και όλα αυτά. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάθε καλό. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε κατά σειρά μια ερώτηση από την Έλληνα του Αριστοτέλου, μετά τη Βίκη την Νεούμ και μετά την Άντια Οικονόμου σήκωνε χέρι. Γεια σου, Νάντια. Λοιπόν, η Έλληνα λέει, ακόμα μια ερώτηση παρακαλώ. Ανάλογο ρεύμα πολυτροπικότητας φαίνεται να υπάρχει πέραν της λογοτεχνίας και σε άλλες πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως οι τέχνες. Πιστεύετε ότι το μέλλον της εκπαίδευσης ενδέχεται να εδράζεται στην πολυτροπικότητα, στο άμεσο ή απότερο μέλλον, καλύπτοντας τις ανάγκες διαφοροποίησης σε μια τάξη? Ελπίζω πως ναι, γιατί ουσιαστικά όταν μιλάμε πια για κείμενο, όπως ανέφερα προηγουμένως, θεωρητικά δεν μιλάμε απλά για κείμενο αυτό που είναι τυπωμένο σε ένα βιβλίο ή ακόμα και αυτό το οποίο είναι στην οθόνη του υπολογιστή μας σε μια ιστοσελίδα. Αλλά όταν μιλάμε για κείμενο θεωρητικά πλέον, μιλάμε για ένα πολιτισμικό συμβολικό αντικείμενο. Έτσι, οπότε θα ήθελα να δω και ελπίζω ότι σε κάποια φάση όταν μιλάμε για γραμματισμούς, θα μιλάμε για γραμματισμούς στα πλαίσια της σφαιρών εκτός από τον γραπτό λόγο που παραμένει αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Και σίγουρα πιστεύω ότι αυτό θα έχει και πιο δίκαια ίσως αποτελέσματα και πιο δίκαιες στρατηγικές για πρόσβαση από όλα τα παιδιά και κυρίως και συγκεκριμένα από άτομα με ειδικές ανάγκες. Σωστά. Η κυρία Βαγενά λέει: ευχαριστούμε πολύ, εξαιρετική δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της πολυτροπικότητας στη διδακτική πράξη και πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση της με τον κριτικό γραμματισμό. Ένα σχόλιο είναι αυτό. Η Βίκη Ναούμ λέει:
Συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Είμαι εκπαιδευτικό σε Γενικό Λύκειο στην Αθήνα. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προβλέπεται εδώ και χρόνια η διδασκαλία και εξέταση πολυτροπικού κειμένου σε ενδοσχολικό και πανελλήνιο επίπεδο. Ωστόσο, αποφεύγεται συστηματικά λόγω τη ελληνική επιμόρφωση και τη άγνοια πολλών εκπαιδευτικών στο επίπεδο γραμματισμού. Δυστυχώ, σπάνια εξηγούνται πολυτροπικά κείμενα και οι μαθητέ τελειώνουν το σχολείο χωρί την πολύτιμη αυτή συσκευή. Μια παρατήρηση και αυτή. Ναι, δυστυχώς και αυτό εδώ πέρα και στην Αμερική το βλέπω πολύ συχνά αυτό, ότι μπορεί κόσμος να έχει ακούσει ή να ξέρει ή να είναι έστω και λίγο υποψιασμένος, αλλά επειδή δεν είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση ή να μελετήσει το θέμα και να έχει ακόμα και τη γλώσσα για να σκεφτεί και να συζητήσει τις σχέσεις πολυτροπικότητας, ότι είναι κάπως άβολο το να διδάξεις κάτι για το οποίο δεν είσαι εντελώς σίγουρος για το πώς να το συζητήσεις. Και το άλλο θέμα που βλέπουμε συχνά και δεν ξέρω αν το έχετε δει κι εσείς, κυρία Ναούμ, είναι ότι καμιά φορά πολύ συχνά δασκάλες ξέρουν ότι είναι σημαντικό να γίνει πολυτροπικό και μελέτη πολυτροπικότητας και κυρίως όσον αφορά τη σύνθεση, την παραγωγή γραπτού λόγου κυρίως, μπορεί να ζητήσουν από τα παιδιά να δημιουργήσουν κάποιο πολυτροπικό κείμενο, αλλά πολύ σπάνια μελετούμε το «ΟΚ, okay, αν θα φτιάξουμε εικονογραφημένο βιβλίο, να μελετήσουμε πώς γίνεται η εικονογράφηση, να μελετήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην εικόνα και στο κείμενο και όταν φτιάχνουμε το εικονοβιβλίο μας, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις στρατηγικές». Συνήθως είναι «ΟΚ, okay, γράψτε πρώτα το κείμενο, το γραπτό που έχει αξία και μετά κάντε δύο-τρεις ζωγραφιές να πάει μαζί του και όταν αξιολογήσω εγώ, θα αξιολογήσω ουσιαστικά το γραπτό κείμενο και θα βάλω check εκεί που, και θα βάλω ένα nick εκεί που ό,τι κάνατε τις εικόνες όπως σας είπα». Αλλά δεν υπάρχει οποιαδήποτε ουσιαστική αξιολόγηση του εικονικού κομματιού. Γιατί δεν το διδάξαμε. Κυρία Χατζιωάννου, ναι, συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως. Κυρία Τσιπλάκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εξαιρετική η παρουσίαση. Ήθελα, ακριβώς όπως το λέτε, είναι τραγικό το ότι υπάρχει αφενός ένα πολύ σημαντικό υλικό και σε βιβλία και σε ταινίες, σε βίντεο. Είχα την τύχη και την επιλογή, θα έλεγα, να παρακολουθήσω ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό και να κάνω τη διπλωματική μου σε πολυτροπικό κείμενο και στην αξιοποίηση βίντεο στη διδασκαλία. Αλλά διαπιστώνω στο σχολείο στο οποίο υπηρετώ, για παράδειγμα και στα προηγούμενα σχολεία, ότι δυστυχώς οι συνάδελφοι αγνοούν πολύ σημαντικά πράγματα, αγνοούν τα περισσότερα σε σχέση με τη διδασκαλία. Πρόσφατα έκανα αυτό ακριβώς που είπατε, έτσι, μέσα στην τάξη, δηλαδή ανάλυση διαφημιστικού λόγου και σύνδεση με στερεότυπα και είχα πολύ, πολύ καλή παραγωγή. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς? Έχουμε καινούργια βιβλία, ειδικά στην τρίτη λυκείου, στη γλώσσα και λογοτεχνία, τα οποία είναι και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά πέραν αυτού, γιατί μας έχουν τελάνει με τις εξετάσεις και εξετάσεις, η ουσία χάνεται. Η ουσία είναι τι μαθαίνει ο μαθητής, εάν μαθαίνει να μαθαίνει. Εάν μπορεί να κατανοήσει αυτά που διαβάζει, αυτά που βλέπει, πολύ απλά, έτσι. Και είναι τραγικό αυτό για όλη την εκπαίδευση. Όπως το είπατε, ναι, ακριβώς. Ναι, και επίσης αν αισθάνονται τα παιδιά ότι έχουν την άδεια να είναι ερμηνευτές αυτών που βλέπουν και ότι δεν
τους λέμε ουσιαστικά ότι περιμένετε να σας πούμε εμείς τι ξέρουμε ότι σημαίνει αυτό το κείμενο. Ακριβώς. Και η πολυτροπικότητα είναι σημαντική να παρουσιαστεί ως, ως ότι ο αναγνώστης ή το άτομο το οποίο... το οποίο αντιλαμβάνεται το κείμενο, ότι έχει αντιληπτική ικανότητα και, ότι, και ερμηνευτική ευθύνη. Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχει και ένα μελανό σημείο, και τέλος πάντων θα το προδώσω, θα το εκθέσω, ότι κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες σχετικά με την ανάλυση του εικονιστικού κειμένου, ή του πολυτροπικού κειμένου. Έτυχε να παρακολουθήσω μία επιμορφωτική μερίδα, ένα σεμινάριο οργανωμένο από την εκπαίδευση, από τη δημόσια εκπαίδευση, στο οποίο η εισηγήτρια, δεν τη γνώριζα, μας εξηγούσε ότι κάθε κείμενο είναι ό,τι εμπνεύσει ο καθένας, όπως το δει ο καθένας. Μας έδειχνε εικόνες και έλεγε ό,τι βλέπει ο καθένας, ας πει. Λέω, συγγνώμη, δεν παίζουν ρόλο τα χρώματα, όπως είπατε. Τέλος πάντων, χρησιμοποίησα κάποιους όρους εκεί της συστημικής λειτουργικής γραμματικής. Δεν τους ξέραμε, okay, αλλά πολύ υποκειμενικό, πολύ... Κυκλοφορούν και αυτά, λοιπόν. Άρα υπάρχει ένας ωκεανός, ένας μεσαίωνας. Ακόμα. Ελπίζω ότι αυτό στα επόμενα χρόνια θα... να μην τρώω το χρόνο σας, συγγνώμη. Έφυγα και τον πόνο μου. Ελπίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Εντάξει. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Πολύ χρήσιμο το σχόλιο της κυρίας Ναούμη. Η Ελένη Σκούρτου είναι μαζί μας και λέει συγχαρητήρια Ξένια, πολύ αποκαλυπτική παρουσίασή σου και σημαντικές παρατηρήσεις σου. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Ναι, να είσαι καλά, Ξένια. Πολύ, πολύ, πολύ αποκαλυπτική η παρουσίαση. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Ελένη. Χαίρομαι πολύ που ακούω τη φωνή σου. Πόσα πολλά ζητήματα που μπαίνουν, Ξένια. Τόσα πολλά ζητήματα. Το καθένα από αυτό είναι μια ιδιαίτερη παρουσίαση. Έτσι είναι. Και φυσικά αυτό που είπε η κυρία Ναούμ, ότι ουσιαστικά στην Ελλάδα έχουμε από καιρό, από χρόνια τώρα, ένα εργαλείο στα χέρια μας, ότι μπορούν οι άνθρωποι να δουλέψουν με, με πολυτροπικότητα και δεν το κάνουν, γιατί φοβούνται, γιατί δεν ξέρουν κλπ. Και όλοι, όταν συζητάνε για την πολυτροπικότητα, θεωρούν ότι είναι κάτι αυταπόδεικτο και συνήθως εννοούν τη σύζευξη λόγου και εικόνας στο κείμενο και που όταν είναι βοηθητική εικόνα, εν τέλει. Αλλά όλα τα άλλα που έβαλες, όλα αυτά τα πράγματα που δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα κλπ. Και όλες αυτές οι μη ισορροπημένες σχέσεις ανάμεσα εικόνας και κειμένου, όταν το στερεοτυπικό μπορεί να μην εμφανίζεται στο κείμενο, αλλά να εμφανίζεται στην εικόνα, π.χ. Το είναι φοβερό, όλα αυτά που πρέπει να είμαστε, πρέπει να έχουμε, να είμαστε alert, να είμαστε συνειδητοποιημένοι και σε εγρήγορση για αυτά τα πράγματα. Ναι, και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, του συγγραφής και μου διαφεύγει, αλλά οι ερευνητές κάνουν μία μελέτη για το τι προσέχουν τα παιδιά όταν διαβάζουν ένα πολυτροπικό κείμενο. Και φαίνεται ότι η εικόνα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό στο τι προσέχουν. Οπότε, όσο... Είναι μεγάλο κρίμα και εντελώς λάθος προσέγγιση το γεγονός ότι ξέρουμε ότι η εικόνα επηρεάζει τόσο πολύ του τι κοιτάνε και τι καταλαβαίνουν, αλλά δεν περνάμε σχεδόν καθόλου χρόνο στο να κάνουμε τα παιδιά πιο ψαγμένους καταναλωτές εικόνας. Το γεγονός ότι τις αφήνουμε κάπως στον τούκο τις εικόνες και το εικονικό κομμάτι και δεν υποψιαζόμαστε και δεν το κοιτάμε κριτικά, αυτό είναι προβληματικό.
Μου αρέσει πολύ Έτσι, αυτό έχουμε... που λέω. Μ' άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση, πραγματικά. Ναι, να ναι, σε ναι. καλά, ευχαριστώ. Έχουμε μια ερώτηση από τον Παναγιώτη φιλιά. Χατζιωάννου. Ελένη μου, φιλιά. Παναγιώτη μου, λέει ο Παναγιώτης, επαρκεί μόνο η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πολυτροπικού γραμματισμού. Προφανώς, η σχετική δεξιότητα πρέπει να προωθηθεί και στις σχολές καλών τεχνών ή γενικά στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης των καλλιτεχνών, εικονογράφων, για να μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα συγγραφείς και εικονογράφοι. Και αυτό είναι μια πολύ καλή παρατήρηση, νομίζω. Ναι, σίγουρα. Εμείς ως εκπαιδευτικοί θεωρώ ότι έχουμε κείμενα τα οποία... Αυτό πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα σκέφτομαι κάτι άλλο, αλλά okay. Λοιπόν, ως εκπαιδευτικοί έχουμε κείμενα τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον και είναι δουλειά μας να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοούν, να προσεγγίζουν και να κατανοούν τα κείμενα τα οποία είναι στο περιβάλλον τους με δυνατές δεξιότητες. Το οποίο, αυτό είναι το ένα. Όμως, και ως καταναλωτικό κοινό, έχουμε και τη δύναμη και την υποχρέωση να δείχνουμε πού είναι τα γούστα μας και πού είναι οι προτιμήσεις μας και τι απαιτούμε από τα κείμενα τα οποία θέλουμε να φέρνουμε στη ζωή μας. Και αυτό είναι κάτι που, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει κάποια σχέση ανατροφοδότησης από το εκπαιδευτικό κοινό και από το γενικότερο κοινό, αλλά κυρίως από τον εκπαιδευτικό κόσμο, ως προς τους εκδότες και αυτούς που παράγουν έργο λογοτεχνικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί έτσι θα κινηθεί και ο τομέας πιο μπροστά. Δηλαδή, και βλέπω κίνηση στον τομέα, αλλά συμφωνώ ότι πιστεύω ότι αν έχουμε πιο απαιτητικό κοινό, θα έχουμε και εξέλιξη των κειμένων τα οποία υπάρχουν στο περιβάλλον μας. Έτσι, αν μου επιτρέπετε, σε επίπεδο βέβαια σχολικής μονάδας, σχολείου ή εκπαιδευτικού συστήματος, αυτό που μπορεί να γίνει είναι μια συνεργασία μεταξύ των διαθεματικών, δηλαδή μεταξύ των καθηγητριών, καθηγητών των εικαστικών και των φιλολόγων, ας πούμε, των δασκάλων ή οτιδήποτε. Εκεί πέρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν ειδικά όταν μιλάμε για το ίδιο θέμα, αν η γλώσσα, η σημειωτική γλώσσα που αφορά λόγου, που είναι λόγος, και η σημειωτική γραμματική που είναι εικόνα, έχουν affinities, έχουν κοινά στοιχεία, αν διαφοροποιούνται, πώς διαφοροποιούνται οι διάφοροι τρόποι αναπαράστασης. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι πάρα πολύ γόνιμο, νομίζω, αν υπήρχε ο χρόνος και η διάθεση, βέβαια, και η πρόνοια στα αναλυτικά προγράμματα και να μπορέσει να γίνει αυτή η σύγκριση, η σύζευξη και η θεματική προσέγγιση. Αυτό θα ήταν εξαιρετικό. Σίγουρα, αυτό θα ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, αυτό που λες τώρα, θα ήθελα πάρα πολύ να δω μία συνδιδασκαλία, για παράδειγμα, μίας ενότητες για το εικονοβιβλίο, το οποίο να συνδιδάσκεται από φιλόλογο και εκπαιδευτικό των εικαστικών τεχνών. Εκπονείται μια διατριβή τώρα στο ανοιχτό διδακτορική, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, έχει να κάνει με τις αξίες του αρχαίου κόσμου, έρχεται από τελώς άλλη οπτική. Αλλά κοιτάζει αρχαία κείμενα σε σχέση με το αρχαία τέχνη. Οπότε γίνεται αυτό το πάντρεμα εκεί πέρα. Το πώς διάφορες αξίες, ιδεολογίες καλύτερα εκφράζονται και οπτικά, αλλά και γλωσσικά, ας πούμε. Και προσπαθεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πω ότι είναι καινούριο. Δηλαδή, το δοκιμάσαμε να το κάνουμε. Ουσιαστικά και οι φιλόλογος και ο καθηγητής των εικαστικών είναι συνερευνητές που ψάχνανε. Είναι καινούργια δηλαδή η απόπειρα. Οπότε. Όταν δημοσιεύσουμε το καλό, θα το δούμε. Αλλά είναι για λύκειο αυτό, για αρχαία. Κυρία Παναγιωτοπούλου, μια ερώτηση και νομίζω να κλείσουμε μετά, γιατί κουράσαμε και την Ξένια. Ναι. Έχει πάει 7.30 ώρα. Κυρία Παναγιωτοπούλου, σας ακούμε. Να διακονούμε το πράγμα, μια ερώτηση. Ήθελα να πω σε αυτό που συζητάμε τώρα, ότι γίνονται προσπάθειες διαθεματικές στα σχολεία. Έχω ένα παράδειγμα, ας πούμε, εγώ είμαι φιλόλογος με την καθηγήτρια των εικαστικών στο σχολείο μου. Μπράβο. Ξεκινήσαμε από τις
Αόρατες πόλεις, το Ίταλο Καλβίνο, διαβάσαμε ένα απόσπασμα, κουβεντιάσαμε με τα παιδιά και μετά με την Οικαστικό, απέδωσαν με έργα ζωγραφικής ό,τι προσέλαβαν και από το κείμενο και από την συζήτηση που είχαμε κάνει και το πήγαμε και ένα βήμα παραπέρα. Μετά από τις εικόνες τους, τους ζητήθηκε να φτιάξουν μια δικιά τους ιστορία σαν μια άσκηση δημιουργικής γραφής. Και νομίζω ότι δεν είμαστε η εξαίρεση, γίνονται και σε άλλες σχολεία τέτοιες. Άμα γίνονται, ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο, πραγματικά. Mm-hmm. Κύριε Παναγιωτοπούλου, και συγχαρητήρια. Σε ποιο σχολείο ήταν, επιτρέπετε? Στο δεύτερο γυμνάσιο, στο Αίγιο είμαι. Στο Αίγιο, μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε δημοσιεύσει κάτι γι' αυτό ή απλώς το υλικό? Όχι, απλά κάνουμε συνέχεια προγράμματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά. Ωραία. Ναι. Θα ήταν καλό όσο να κάνετε κάποια δημοσίευση, κάποια παρουσίαση και για όλα αυτά που, τα ωραία πράγματα που κάνετε σε κάποιο παιδαγωγικό συνέδριο για να τα δούμε κι εμείς. Ναι. Κυρία Καφά, πάλι σηκώνει χέρι και νομίζω μετά να το κλείσουμε γιατί κουράσαμε και την ξένια. Βέβαια είναι πολύ νωρίς στην Αμερική, αλλά... Ναι, είναι, δεν είναι καν 2 το απόγευμα. Κατατίδη, απλά αυτό που ήθελα έτσι να πω είναι ότι γίνονται βήματα και ότι πρέπει να αισιοδοξούμε. Στο δικό μου το σχολείο αρκετοί συνάδελφοι κάνουμε πολλές προσπάθειες να φέρουμε μέσα το εικονοβιβλίο, να δουλέψουμε και κρατάμε σε... ενεργοποιούμε όλα τα παιδιά. Να είμαστε θετικοί. Χαρούμε. Να βλέπουμε, ναι, μπροστά και πιστεύω ότι η αλλαγή πρώτα πρέπει να γίνει από εμάς και όταν απαλλαγούμε εμείς σαν άνθρωποι και σαν εκπαιδευτικοί από τα στερεότυπα, ο δρόμος μπροστά είναι ανοιχτός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που το ακούω αυτό, κυρία Καφά, πάρα πολύ. Και όπως είπε και η κυρία Τσιπλάκου πιο νωρίς, είναι πολύ σημαντικό για εσάς που κάνετε αυτή του είδους τη δουλειά, να τη μοιραστείτε με άλλους, με όποιους τρόπους μπορείτε, γιατί πολύ συχνά άλλοι εκπαιδευτικοί νομίζουν ότι είναι μόνοι τους, δεν έχουν άλλα άτομα να συζητήσουν αυτές τις ιδέες και να τις αναπτύξουν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται αυτό το είδος μοιράσματος. Σταυρούλα. Ναι. Συμφωνώ απολύτως. Κύριε Κατραβέλου, παρόλο λέει ότι δυστυχώς η εκπαιδευτική πραγματικότητα πιέζει για την εξάλληψη των διδασκαλιών. Υπάρχουν διάφορα. Λέει κύριο κίνδυνο είναι η παραπαιδεία και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν διάφορα. Μπορούμε να συζητούμε άπειρες ώρες και είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης για το τι ιδεολογίες υπάρχουν πίσω από το τι είδους γραμματισμός προάγεται. Αλλά νομίζω ότι άμα πιάσουμε αυτό, θα τελειώσουμε μεθαύριο. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους που ήσασταν μαζί μας και ευχαριστούμε θερμά την Ξένια για αυτή την εξαιρετική πραγματικά παρουσίαση. Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Και stand by για την επόμενη και τελευταία διάλεξη, την άλλη Παρασκευή. Πέτρος Κατσαρίας και Άννα Χαραλαμπίδου θα μας μιλήσουν για τα κυπριακά στη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε αυτό θα είναι επίσης ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, κοινωνιογλωσσολογία. Ξένια, μας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την υπέροχη δουλειά. Και συγχαρητήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις. Καλό βράδυ.